Δεδομένων υγείας αναμένεται να ανοιχτεί στην Ευρώπη ολόκληρη. Παρουσιάστηκε από την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Στέλλα Κυριακίδου, που είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα σας, κυρία Κυριακίδου. Καλησπέρα σας. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση αυτή για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας και θέλουμε να το δούμε λίγο πρακτικά το ζήτημα, να δούμε πώς θα λειτουργεί αυτός ο χώρος. Να πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Ένας Κύπριος πολίτης ταξιδεύει, βρίσκεται ας πούμε στη Γερμανία και θα αρρωστήσει. Τι μπορεί να κάνει, πώς θα βοηθήσει αυτός ο χώρος Δεδομένων Υγείας? Πρώτα να πούμε ότι είναι όντως, θα έλεγα, ένα ιστορικό βήμα για την ενοποίηση όλων των δεδομένων υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Ένας Κύπριος πολίτης, ο οποίος ταξιδεύει, βρίσκεται στη Γερμανία, χρειάζεται να επισκεφτεί ένα γιατρό, θα έχει πρόσβαση σε όλο τον ιατρικό του φάκελο ο γιατρός τον οποίο επισκέπτεται, στη γλώσσα της χώρας, δηλαδή στα γερμανικά, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις προηγούμενες εξετάσεις ή απεικονίσεις που έχει κάνει ο συγκεκριμένος ασθενής, ώστε να μπορεί να του δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει για τον κάθε ασθενή που μπορεί να χρειαστεί, κάθε πολίτη αλλά και ασθενή, παραδείγματος χάρη μπορεί να θέλει μια δεύτερη γνώμη, θα έχει απόλυτο έλεγχο των δικών του ιατρικών δεδομένων και αυτά τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε γιατρού εντός της χώρας στην οποία ζει ή και εκτός σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ναι, για να μπορεί να έχει την κατάλληλη διάγνωση, συμβουλή και θεραπεία. Αυτή τη θεραπεία, τη φαρμακευτική αγωγή που θα του γράψει ο γιατρός εκείνη τη στιγμή, θα την πάρει κανονικά, θα μπορέσει να την... Θα την πάρει κανονικά, θα συνταγογραφείται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται, να την πάρει από φαρμακείο σε χώρα στην οποία βρίσκεται. Θα έλεγα ότι είναι το επόμενο βήμα, η ραχοκοκαλιά, ενός οράματος που είχαμε εδώ και 2 χρόνια, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Προχωρούμε τώρα με Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, πάνω στον οποίο στηρίζονται και πάλι πολλές άλλες μας πρακτικές και στρατηγικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Καρκίνο. Ναι. Ένας συνάνθρωπός μας καρκινοπαθής βρίσκεται σε μια χώρα, αναγκάζεται να μείνει περισσότερο από ό,τι ανέμενε. Πρέπει να επισκεφτεί έναν γιατρό εκεί, έναν ογκολόγο. Ο ογκολόγος θα έχει πρόσβαση σε όλα του τα ιατρικά δεδομένα, χωρίς να επαναλαμβάνει εξετάσεις, για να του δίνει τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται. Θα υπάρχει πρόσβαση από όλους τους γιατρούς και ιδιώτες και του νοσοκομείου σε αυτόν τον χώρο δεδομένων? Δηλαδή, ο πολίτης που θα αρρωστήσει θα μπορεί να πάει σε οποιονδήποτε γιατρό? Ναι, αυτός ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας θα έχει βασικά 2 στόχους. Ο ένας είναι αυτός που αφορά τους πολίτες και ο άλλος είναι ότι θα μπορούν και οι εταιρείες και οι ερευνητές να έχουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία στη διάθεσή τους για να μπορούν να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα στην έρευνα, σε νέα φάρμακα, σε νέα εμβόλια. Θα μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε γιατρός. Αλλά θέλω να τονίσω ότι για μας από την αρχή ήταν και είναι εξαιρετικής σημασίας να υπάρχει εμπιστοσύνη από τους πολίτες, να υπάρχει προστασία των δικών τους προσωπικών δεδομένων και γι' αυτό τον λόγο ο πολίτης θα έχει απόλυτο έλεγχο των δικών του δεδομένων μέσα από το ηλεκτρονικό του φάκελο. Ακριβώς, μπορεί δηλαδή και ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση μέσα σε αυτό το φάκελο. Και θέλουμε τέλος, κυρία Κυριακίδου, να δούμε και την εφαρμογή αυτού του πολύ σημαντικού σχεδίου. Πότε θα μπει σε εφαρμογή? Αυτό το σχέδιο, το οποίο ευελπιστούμε τώρα, πρέπει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Θα αρχίσουν τώρα οι συζητήσεις. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2025 να είναι σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη το My Health at EU. Πρέπει να σας πω ότι είναι μετά από 2 χρόνια μεγάλης προσπάθειας ώστε να μπορούμε να φτάσουμε εδώ. Νομίζω παγκόσμια είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια προσπάθεια ενοποίηση όλων των δεδομένων υγείας και ευελπιστώ ότι πραγματικά θα φέρει μεγάλες αλλαγές στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη. Σαφώς, σίγουρα. Κυρία Κυριακίδου, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.